γιατρά μου, γιατρά μου πλήγω. Ο Δίνικες παραγμός. Ο θρήνος των τραγικών γονέων ραγίζει καρδιές. Ο μικρός Ζαχαρίας, παρά την τιτάνια μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, δεν άντεξε. Σημέρωσε μια πραγματικά απίστευτα δύσκολη μέρα. Είναι οδυνηρό να βλέπεις ένα τόσο μικρό παιδί και με τον τρόπο το οποίο έφυγε, να είσαι στη θέση να το προπέψεις προς την τελευταία του κατοικία. Στη μία παρατέταρτο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή και μαζί απαρηγόρητη την οικογένειά του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η Λιγόρτινος ντύθηκε στα μαύρα για να υποδεχτεί το πρόσχαρο και ζωηρό αγοράκι που όλοι γνώριζαν και αγαπούσαν. Οι γιαγιάδες του χωριού έστρωσαν λευκά κρίνα και λουλούδια έξω από το σπίτι της οικογένειάς του για την τελευταία του βόλτα στη γειτονιά. Το στολίδι της γειτονιάς του χωριού. Το στολίδι. Για όλη την κοινωνία. Για όλο το χωριό προπάντων. Που το γνωρίζαμε το παιδί. Δυστυχώς συνέβη το μοιραίο. Ο θρήνος για το μικρό αγγελούδι που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα δεν έχει τέλος. Ο πόνος μας είναι πραγματικά βόσια, λόγια βγαίνουν πολύ δύσκολα. Το χωριό όλο και όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από όλη την ιστορία και πενθεί σήμερα μαζί με την οικογένεια. Δεν υπάρχουν λόγια και αυτό αποτυπώνεται στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων. Έχω ζήσει τον πόνο του παιδιού. Τον έχω ζήσει. Εκεί που σταματάει η λογική και αρχίζει να τρελαίνεσαι. Αυτό είναι κάτι. Αγκαλιάζοντας τις φωτογραφίες του μικρού Ζαχαρία, ο πατέρας του μιλά με σπαρακτικό τρόπο για τον ίστατο αποχαιρετισμό. Συγκλονισμένος και ο παππούς του μικρού αγοριού, που βαφτίστηκε στο Παγνί παίρνοντας το όνομα των παππούδων του, αλλά και το όνομα Νικήτας, με την ελπίδα να βγει νικητής. Μια ελπίδα που έσβησε τα ξημερώματα παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών. Οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δυστυχώς ο Θεός το θέλει μαζί του. Τον άγγελο που ήστειλε τον ξανά θέλει πίσω. Δυστυχώς. Το ήταν αντράκι. Δυστυχώς αντράκι. Άφωνοι μπροστά στον αφάνταστο πόνο και το θρήνο των γονέων, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρέτησαν το μικρό Ζαχαρία με δάκρυα στα μάτια και ένα τεράστιο γιατί χαραγμένο στην ψυχή όλων. Τα τάξανε στον Άγιο Νικήτα και βγάλαν και το όνομά του, αλλά δεν είχαν τύχει τέτοιο παιδί. Λίγες ώρες πριν από την κηδεία του μικρού Ζαχαρία Νικήτα βαφτίστηκε και η νεογέννητη αδελφή του, όπως θέλει η παράδοση.